Έχουμε το τελευταίο βίντεο για το 2023 με πολύ μεγάλο pack opening, 50 packs και Hulu Rewards και γενικά άλλα packs κρατημένα. Οπότε για πάμε να δούμε τι θα τύχουμε. Πρώτα απ' όλα είναι μια αλλαγή στην ομάδα. Βλέπετε έχει πάει στο pack ο Griezmann και έχει έρθει ο Puskas που ήρθε από Icon Pack φυσικά. Καλά μπορούσα και να το αγοράσω, αλλά εντάξει από Icon Pack ήρθε. Φαβερή κάρτα, τον είχα και στο 22, τον είχα τύχει και τρέ που πήγαινε 2 μοίρια, γενικά φοβερή κάρτα. Τον έτυχα τη μέρα των Χριστουγέννων κιόλας, τύχε πολύ καλό δώρο από την EA. Βλέπετε εδώ έχω παίξει 62 μάτς μαζί του, 43 γκολ, φοβερή κάρτα. Απίστευτη κάρτα, εντάξει ο Πούσκας όλοι ξέρουμε πόσο καλή κάρτα είναι. Το Swing του εντάξει από τα καλύτερα στο game και το pace του είναι πολύ καλό, πάνω από 90 σίγουρα in game. Εντάξει το 3 γκολ του είναι μόνο ένα μικρό πρόβλημα που δεν είναι και τόσο. Εντάξει, ακραία κάρτα που σκάς τώρα, γι' αυτό πάει και ένα μύριο. Γενικά πάρα πολύ ευχαριστημένος από την ομάδα. Επίσης έχει μπει νομίζω η νέα προσθήκη ο Μπάλντε στο Klaus για λόγους chemistry, πάνε και μου αρέσει πιο πολύ ο Μπάλντε. Ίσως μπορεί να μπει και ένα Cancelo Evolution. Οπότε ναι, αυτά δεν έχει αλλάξει και κάτι άλλο τόσο πολύ. Εντάξει, το πουλ του που σκάς είναι φοβερό. 11 νίκες σε καρά στο Hulu, τα picks τα άνοιξα. Αλλά έχουμε κρατημένα πάρα πολύ καλά packs, οπότε πάμε να δούμε. Πάμε να δούμε λίγο τη Winter Wildcard, είναι δύο ομάδες στα packs. Γενικά είναι μπόλικα πράγματα στα packs. Θα δούμε αν μπορούμε να τύχουμε κάτι. Και όχι, ωραία πάμε. Να δούμε πρώτα τους icons. Δεν έχω τύχει κάτι, κάποια καλή Winter Wildcard κάρτα μέχρι τώρα. Θα σε ελπίσω να είναι σήμερα. Τώρα θα πάμε λίγο γρήγορα γιατί είναι απίστευτα πολλές κάρτες. Ο Loudroop είναι σίγουρα μια ok κάρτα. Delpierre είναι SBC. Σίρερ, δεν θυμάμαι, νομίζω δεν είναι αυτή τη στιγμή. Φαμπάστεν ούτε αυτός, Μπέρκαμ είναι σίγουρα. Ραούλ είναι πολύ ωραία κάρτα, εντάξει Γιασίν 93 CB, φοβερή κάρτα. Και πολύ περίεργη κιόλα ο Γιασίν να είναι CB. Και Γκαρίντσα επίσης είναι νομίζω. Εντάξει όχι και τόσες μεγάλες διαφορές με την κάρτα που έχω εγώ. Πάμε στις Winter Wildcards απλές. Σαλάχ που τρε, εντάξει δεν μας χάλαγε κιόλα, αλλά έχω το Player of the Month. Κουρτά Striker. Επίσης, μια ωραία κάρτα και εμένα δεν μου πολύ αρέσουν αυτές οι αλλαγές, να πω την αλήθεια. Άλισον επίσης, γενικά πολλές τέτοιες αλλαγές όπως τη Shape Shifter δεν μου πολύ αρέσει, να πω την αλήθεια. Δεν αξίζει ο Άλισον για μένα. Κασεμίρο επίσης, μια πολύ μέτρια κάρτα. Γενικά δεν ξέρω, η πειραματίστηκε λίγο, νομίζω δεν αρέσει στους περισσότερους αυτές οι αλλαγές. Εγκουκού επίσης, φοβερή κάρτα. Αλλά εντάξει. Κουντέ επίσης πολύ ωραία κάρτα CDM, ενώ οι αλλαγές που οι τερματοφύλακες παίζουν και μέσα είναι πολύ νωρίς πιστεύω γι' αυτό. Ή τουλάχιστον αν γινόταν άδυναν ωραίες κάρτες, δηλαδή τώρα ή ο Κασεμίρο Στράικερ, τώρα αυτές οι αλλαγές τουλάχιστον άδυναν μια ωραία κάρτα ο Κασεμίρο. Οπότε βλέπετε εδώ, επίσης Ραμπιότ, εντάξει είναι κάποιες καλές κάρτες, κάποιες είναι λίγο κακές. Λαμέλα, Μπέκερ, αυτές οι κάρτες μπήκαν χτες νομίζω ή προχτές, δεν θυμάμαι. Οπότε αυτά και Lamptey, εντάξει έχει πολλές κάρτες μέσα, τώρα αν θα τύχουμε κάτι θα δείξει. Οπότε αυτές Winter Wildcard κάρτες έχω τύχει, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, ένας Royce είναι ουσιαστικά πολύ μέτρα πράγματα, δεν βγαίνουν εύκολα. Επίσης αυτά, έχω κάνει και το Soboslai Evolution, θα πάω 88 ωραία κάρτα για Super Sub. Και να δείτε και λίγο κάτι άλλο, τα Evolution γενικά, επειδή δεν κάνω Evolution από ό,τι βλέπετε, τα κάνω για το Παναθηναϊκό, γιατί είμαι Παναθηναϊκός και έχω κάνει αρκετές κάρτες Evolution. Θα δείτε, έχω κάνει τον Bernardo 83, έχω κάνει τον Aitor 79, τον Palacios 81, τον Hedvay 79, τον Sengefield 78, τον ο Pérez θα πάει 80 αν κάνει το Evolution, ο Villain επίσης θα πάει 88, είναι τα ακραία κάρτα. Οπότε αυτά βλέπετε εδώ, Coachers 74, ο Ιωαννίδης θα τον πάει 88 και αυτόν. Οπότε πιστεύω καλύτερα κάνετε τις κάρτες που σας αρέσουν στην πραγματικότητα παρά κάνετε τις καλές. Τι έχουμε. Τώρα 53 packs και καλά packs και όλα στα περισσότερα. Εντάξει, έχω εδώ καυτάρι από τα squad battles, κάτι premium gold και τέτοια. Πρέπει να τύχουμε αρκετές special cards, πιστεύω. Όχι αρκετές, βασικά, και αν τύχουμε μία έτσι όπως είναι, καλά θα είμαστε. Αλλά πρέπει να τύχουμε τώρα 53 packs. Special cards πρέπει να βγάλουμε. Είναι και παραμονή Χριστουγέννων. Δεν θα κάνει κανένα δώρο EA. Οπότε πάμε να δούμε. Γενικά δεν δίνει εύκολα special cards. Καθόλου εύκολα κιόλα. Οπότε είχα περισσότερα πακέτα, είχα γύρω στο 70, αλλά άνοιξα λίγο τα κακά. Και βλέπετε έχουν αρκετά καλά, εντάξει κάποια δεν είναι και τόσο. Αλλά γενικά είναι καλά τα packs. Οπότε έχουμε 4 premium gold players, πάμε να ανοίξουμε αυτά. Γιατί δεν δίνουν τίποτα συνήθως. Έχουμε rare κάρτα, Τσαλχάνογλου. Ναι, καλό. Οπότε επίσης θα κάνουμε και το icon pick. Μία squad μένει, οπότε δεν ξέρω αν κάνουμε και δύο. Εξαρτάται την duplicate τι θα έχουμε.
Low rated fodder, δηλαδή από 86 και κάτω δεν έχω τίποτα. Από 87 και πάνω, από 88 και πάνω έχω πάρα πολύ φόντερ. Από 88 και πάνω, από 86 και κάτω δεν έχω τίποτα. Οπότε θα δούμε την double και θα μαζέψουμε. Αγγλία έχουμε εδώ, right back. Είναι ο... ποιος είναι? Α, ο Van Bissaka είναι. Κακό rating. Οπότε για να δούμε αν μπορούμε να βγάλουμε κάτι. Πολλές Winter 2, Team Winter Wildcards κιόλας και από το Winter Best of Cards μέσα, πάρα πολλές κάρτες. Αλλά δεν βγαίνουν εύκολα, αυτό είναι το κακό. Αγγλία έχουμε εδώ πάλι, CDM. Bayern, να είναι μία 84. Εντάξει. Θα μαζέψουμε και πάρα πολλούς gold, καλό είναι αυτό γενικά. Και αυτά τα packs, φανταστείτε, είχα 70 packs, απλά άνοιξα και κάποια, τα κρατάω από την Τετάρτη. Δηλαδή, γενικά φέτος είναι πολύ εύκολο να κρατήσετε packs αν θέλετε. Δηλαδή, αν κρατήσει κάποιος από τώρα μέχρι τη Μοδιγιάρ, φτάνει άνετα τα 300 παγιέτα, πάντα να διαχειριστεί καλά. Ροντρίγκες είναι αυτό. Γενικά είναι χρονιά που μαζεύεις πολύ εύκολα πακέτα. Δηλαδή, φανταστείτε σε 2 μέρες κάποιο, εγώ που δεν παίζω και τόσο πολύ, δηλαδή δεν έκανα και κάτι ιδιαίτερο. Μάζεψα 70 πακέτα. Εύκολα δηλαδή, είναι πολύ εύκολο φέτος. Τώρα το pack weight είναι πολύ κακό, αλλά λογικά επειδή δίνει πολύ πιο εύκολα τα packs, λέω τώρα. Οπότε πάμε 2 small prime tre, πάμε αυτά. Τι θα δώσουν? Κλασικά δεν είναι special, Μαρόκο, striker, Nesiri. Όχι κάτι ιδιαίτερο μέχρι τώρα. Ισπανία έχουμε εδώ, CM. Μερίνο. Μερίνο. Οι Μέντες. Μέντες είναι. Είμαστε στα 40. Δεν λέει. Ωραία, 45. Λοιπόν, έχουν φύγει τα πρώτα 8 packs. Οπότε πάμε να δούμε. Λοιπόν, τώρα θα ανοίξουμε small rare. Πάμε αυτά τα small rare, ήταν τρέ πρώτα. Γαλλία, striker Mbappé. Α, δεν νομίζω, δεν είναι στα packs βασικά. Ναι, είναι ο inform, οπότε δεν υπάρχει καν λόγος. Πόσο rating, 83. Εντάξει, μέτρια πράγματα. Τώρα είμαι 45, είπα 45 πριν μπερδεύτηκα. Οπότε 82 συν, πάμε αυτά που είναι μόνο άπαξ και δεν είναι τίποτα συνήθως. Αργεντινή, CB. Καλά, το αμέντι 82. Προχωράμε. Πάμε πάλι το small rare, το αντρέ. Πάλι γκολ κάρτα. Σουηδία, CB, 83 είναι. Εντάξει, όχι πολύ καλή αρχή. Δεν έχουμε ανοίξει και κάτι ιδιαίτερο. Αλλά δεν έχουμε πάρει και κανένα γούκα. Το 82 είναι. Ωραία, προχωράμε πάλι. Πάμε το 82 συν. Πάλι είναι gold. Βέλγιο, LM, Καράσκο, 84. Προχωράμε, να φύγουν λίγο αυτά τα packs που είναι έτσι μέτρια, να πάμε στα καλά. Prime Gold, έχω πάρα πολλά Prime Gold. 4, 5, 6, 6 Prime Gold, πάρα πολλά. 81 επί 2, πολλά τέτοια packs. Δεν τα εμφανίζει κιόλα. Ωραία, πάμε ένα 81 επί 2, θα τα πάμε λίγο ανακατεμένα, μην ανοίγουμε όλα τα ίδια. Πάλι Gold, Γαλλία, CB. Παβάρ, το 83, πολύ μέτρο. Και 82, όχι κάτι ιδιαίτερο. Πάμε λίγο τα prime gold που έχω 6. Ειδικά τα trap. Νομίζω από το daily play αυτό το objective τα έχω πάρει τόσα πολλά. Όπα, πρώτη special κάρτα. Ιταλία, σε έφρα σπαντόρι, ναι. Εντάξει, special που βγάζουμε, πρώτος Winter Wildcard. Ας ελπίσουμε και όχι ο τελευταίος.
Εντάξει, καθόλου κακό. Πόσο πάει, νομίζω, εντάξει, δεν νομίζω να πάει κάτι ιδιαίτερο. Εντάξει, discard είναι. Αλλά τουλάχιστον βγάλαμε την πρώτη κάρτα. Special. Ρασπαντόρ, εντάξει. Μπορούσα να του δώσω και καλύτερη κάρτα από την αλήθεια. Αλλά δεν πειράζει. Πάμε κι άλλο Prime Gold. Καλά άρχισαν. Εντάξει, δεν είναι back to back κιόλας. Σλοβακία, CM. Λοπόντικα είναι. 84, Τζέκο 83, εντάξει. Επίσης όχι κάτι το τόσο ιδιαίτερο. Έχουμε βγάλει όμως μια special κάρτα. Έχουμε ακόμα, πάμε τα 2-3 ακόμα Prime Gold. Πάλι δεν είναι special. Γαλλία, CDM, Καντέ, Τσουαμένι, πήκα μαβιγκά. Τσουαμένι 84, εντάξει. Όχι κάτι ιδιαίτερο, πάμε και ένα Prime Gold ακόμα. Και μετά να αφήσουμε τα αντρέ για το τέλος. Για πιο μετά βασικό, για το τέλος. Πάλι δεν είναι special, Ιταλία, CB, Ασέρμπι. Λογικά Ασέρμπι, μπαστόνι δεν είναι ποτέ. Και είναι, ναι, Ασέρμπι τον έχω τύχει πραγματικά 200 φορές αυτόν τον άνθρωπο. Μπορεί και λίγες αλλού. Γενικά φέτος. Ωραία, πάμε, προχωράμε, 37 πακέτα. Εντάξει, τώρα αρχίζονται λίγο τα καλύτερα. Βλέπετε εδώ, έχουμε και ένα, πάμε αυτό το τζάμπο πριν κολλή, δεν ξέρω καν από πού εμφανίσει και αυτό. Πάλι δεν είναι special, Ιταλία, Μπεράρντι, Παζανιόλο, πακάλα. Μέτρια πράγματα. Με το μεταξύ είναι τόσες special κάρτες μέσα και δεν βγαίνουμε τίποτα, δηλαδή είναι τρομερό. Καλά, δεν λέω για μένα τώρα γιατί δεν έχω ανοίξει και κάτι, αλλά γενικά. Πότε Prime Gold, θα έχουμε ένα κι άλλο αντρέ. Πάμε κι αυτό. Σημαία, Αυστρία, Striker, 82. Πάλι μέτρια. Σιγά σιγά πάμε και αυτά τα 82 επί 2 και αυτά. Να τελειώσουν λίγο. Ωραία λοιπόν, έχουμε 85. Α, και ένα Rare Electrum, πάμε και αυτό. Δεν δίνει κάτι συνήθως. Special, Αγγλία, Arne Rideback, τι είναι αυτό, Arnold, 86. Νομίζω το πρώτο walkout του pack opening. Γιατί ο Raspadori δεν είναι walkout. Εντάξει, δεν είναι κακό. Πρώτο walkout. Ωραία, πάμε λίγο τώρα τα 82x2 και αυτά. 82x2, ένα έχω μόνο. Μετά πάει 83x2 και πάνω. Πάλι δεν είναι special, Ισπανία. Left wing, Ογιαρθάμπαλ. Όχι, Φεράν Τόρις. 82x2 guarantee με λίγα λόγια. Και οι δύο είναι αντρέ, οπότε. Quixel. Θα έχουμε σίγουρα icon pick και όλα στο τέλος. Οπότε και από εκεί να δούμε τι θα τύχουμε. Πάμε το small rare. Δεν είναι special, Βραζιλία, CB. Θιάκο Σίλβα, αντί να κάνω left wing, κάνω Βινίσιους. Αν και έχει πέσει η τιμή του, αλλά και πάλι μια χαρά είναι. Εντάξει, μέτρο. Πάμε και το άλλο small rare. Βασικά πάμε το prime gold πρώτα, να αλλάξει και λίγο η σειρά. Πάλι δεν είναι special, στην αρχή τουλάχιστον. Γιατί αν είναι walkout το εμφανίζει μετά. Αν είναι. Τι είναι αυτό, Miller. Ναι. Όχι, 87 ήταν νομίζω. Ναι, 87 και inform μέσα. Πολύ καλό πακέτο τελικά. Και ο inform πάει και 40k. Ναι, πάει 40k. Οπότε είναι, ήταν καλό πακέτο. Βιάστηκα. Πολύ καλό κιόλας. Και επειδή είναι τρέο inform έχει και παραπάνω αξία. 40k μια χαρά από το πουθενά. Γενικά η φόρμα είναι πάρα πολύ ακριβή. Πότε καθόλου κακό πακέτο, βιάστηκα να το πω εγώ. Πάμε και το small rare που είναι τρέ γι' αυτό.
Δεν είναι special. Στην αρχή τουλάχιστον. Foden, Grealish. Ένας από τους δύο. Όχι, πάλι είναι εγώ, God, πάλι βιάστηκα. Hemp. Πολύ σπάνια να την τύχεις αυτή. Συνέχεια είναι η Foden, είναι η Grealish. Έχουμε κάνει ένα καλό σερί από Walcott. Νομίζω 3 στα 4 νομίζω. Μακάρι να συνεχιστεί και να αρχίσουν και οι special guards σε λίγο. Οπότε πάμε 30 ακριβώς πακέτα. Εντάξει, τα πρώτα 23 έχουν πάει, όχι και τόσο, αλλά εντάξει δεν ήταν και κάτι δέντρο. Τζάμπο Prime Gold 26 pack που βρέθηκε αυτό, δεν ξέρω. Πάμε αυτό και άλλα Prime Gold. Και άλλο Prime Gold Players, δεν ξέρω που τα έχω βρει όλα αυτά. Πάμε αυτό το Prime Gold Players 3. Φιλανδία, εντάξει αυτό είναι και μόνο από τη Φιλανδία είναι κακό. ...29 πακέτα. Σιγά σιγά θα αρχίσουν και τα αρκετά καλά. Mega Pack 3, πάμε για αυτό, να αλλάξει λίγο σειρά, μην ανοίγουμε όλοι τα ίδια. Δεν είναι special. Γερμανία, CB. Freiburg, Ginter είναι. Εφτά duplicates. Ωραία, πάμε τώρα σε αυτά τα Prime Gold και Prime Gold που έχουν ξεμείνει. Και Jabur Gold 26. Δεν ξέρω γιατί θα εμφανίσει το τέλος αυτά. Γαλλία, Πελέμ, Κομάν. Όχι, Τεριέρ. Και άλλο τζάμπο πριν γκολ 26. Πάμε πάλι αυτό να τελειώνουν. Πάλι είναι rare, Μεξικό. Τώρα τι είναι αυτό. Άλβαρες. Ωραία, πάμε τώρα στο Prime Gold. Prime Gold, 2 Prime Gold. Πάμε αυτά. Αν τρέχει και τα δύο. Μία special κάρτα μέχρι τώρα. Και που τύχαμε μία. Εντάξει, δεν είναι και τόσο κακό. Ρώμα Λουκάκου 84, εντάξει. Γενικά βλέπετε το Parkwit είναι, μη πω χάλια. Εντάξει, δεν είναι και χάλια, είναι πολύ μέτριο. Αλλά γενικά είναι special κάρτες, δεν βγαίνουν με τίποτα, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε και το άλλο Prime Gold και σιγά σιγά αρχίζουν τα αρκετά καλά πακέτα. Πάλι δεν έχουμε special, Ουκρανία, Τσιγκάνκοφ. Προχωράμε νομίζω 25 packs έχουν μείνει. 24. Οπότε 83 επί 2 πάμε αυτά, βασικά το 84 plus πρώτα που είναι ένας παίκτης. Δανία, CDM, Hoiberg 84. Κλασικά αυτά τα packs είναι 84 guarantee, πρέπει να λέγονται. Ωραία, 83 επί 2 πάμε. 2 τέτοια. Αγγλία, Red Wing. Τι είναι αυτό. City 80. 4. Εντάξει, μέτριο. Και duplicate. Τώρα εντάξει, Quixel. Πάμε και άλλο 83x2. Πάλι δεν έχουμε special. Πάλι Αγγλία, CDM. Μπαρτσελόνα, 85 νομίζω είναι αυτό. Ναι, 85 είναι. Εντάξει, ούτε πολύ κακό, ούτε πολύ καλό. Και 83. Ωραία, σιγά σιγά πάμε στα αρκετά καλά packs. Να δούμε. 21 packs. Πάμε στα 20, 83 επί 3.
84x2. Πάμε ένα 83x3. Τώρα αυτά πρέπει να δώσουν κάτι σιγά σιγά. Γερμανία, CM, Cross. Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω καν, νομίζω δεν είναι Wogot. 84 νομίζω. 83x3, 84, κακό είναι. Το 83x83. Πάμε και άλλο τέτοιο. Πάλι δεν είναι special. Ισπανία, Ρεν. Πω, Ρεν τι είναι. Πάλι 84. 84, 83, εντάξει. Μέτριο. Γενικά, κακό μέχρι τώρα το pack opening μπορώ να πω. Αλλά να δούμε στο τέλος θα τύχουμε, γιατί και άλλες φορές είναι έτσι και στο τέλος δίνει. Ωραία, πάμε 84x2, έχουμε αρκετά. Έχουμε 1, 2, 3, 84x2, πάμε να ανοίξουμε αυτά. Δεν είναι special, Αγγλία. Right back. Trippier, δεν είναι καν Walker. Trippier και Guimaraes. Μέτριο. Και εδώ από Newcastle εν τω μεταξύ. Πάμε και άλλο 84x2. Δεν είναι special πάλι. Γαλλία. Striker. Δεν είναι Mbappé σίγουρα. Τι rating είναι αυτό? Πω, 84. Πολύ κακό. Και duplicate και αγκοσίλβα. Πολύ κακό μέχρι τώρα. Πάμε 84, έχουμε και άλλο 84x2. Ναι, 3 έχουμε. Πάλι special δεν είναι. CDM την αυτό. Πω, 84. Άθλια αυτά τα packs. Τι είναι, τρέ τουλάχιστον. Ούτε πολύ φόντερ έχουμε μαζέψει μέχρι τώρα. Λίγα γόκοντς. Ωραία, 2.50 και έτρε. Πάμε ένα τέτοιο, μπας και σπάσει λίγο το luck. Πάλι δεν είναι special. Γερμανία, LM. 83 είναι αυτό. 83, ψήνω 83. Πολύ κακό. Μέχρι τώρα το καλύτερο μας πουλ είναι ένα Steam of the Week απλώς. Δηλαδή, τόσο κακό. Δεκαπέντε πακέτα. Ωραία λοιπόν, 84x5, το 83x10. Τα αφήνω για λίγο πιο μετά. Πάμε βασικά αυτό το 84 mix campaign. Είχα τύχει Modric από αυτό πλάκα πλάκα, αλλά γενικά είναι πολύ, πολύ σκακής κάρτες. Την Trail Blazers είναι. Πω, πω, το χειρότερο παίζει να είναι. Είναι και duplicate, καλά έφυγε. Μιλάμε χειρότερο, χωρίς φλάκα δεν γινόταν. Και duplicate κιόλας. Ωραία λοιπόν, πάμε το 50k. 13 packs. Αγγλία, right back. Πω, πω, Ρις Τζέιμς μιλάμε. Τραγικό. 40 πακέτα και δεν έχουμε βγάλει πραγματικά τίποτα. Και έχουμε βγάλει μια special κάρτα που είναι ο Ρασπαντόρη που πάει 10k. Φαντάστε πόσο κακό είναι το packwin. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω τι πακέτο πρέπει να ανοίξει φέτος για να τύχεις κάτι. Βασικά πρέπει να βάλει fair points για να τύχεις κάτι. Να ανοίξει αυτά τα packs που έχουν 100 παίκτες μέσα. Αλλιώς δεν. Τέλος πάντων, έχουμε ακόμα πακέτα. Jamboree έχουμε 200k. 84x5. 83x10. Τώρα είναι καλά τα πακέτα. Πάμε το 50k το τρέπ. Που τα 50k είναι ό,τι χειρότερο. Πάλι δεν νομίζω αν είναι κάτι. Αγγλία, Striker, Kane έστω. Ούτε καν Kane. Και είναι και κακό rating νομίζω. 84. Κακό rating. Σιγά σιγά πάμε σε μονοψήφιο. Από τα 53. 12 λοιπόν. 85x2 έχουμε. Ένα τρε και τρία τρε. Πολλά τρε. Δεν είναι πάλι special. Γερμανία, CDM, Kimmich. 87 είναι.
Δεν είναι double. Παρά ένα γόγκο το έχει μέσα. Και ο Να, ναι. Μέτριο. Τουλάχιστον δεν ήταν 2,85 άριδες. Πάμε κι άλλο ένα τέτοιο. Καμιά special κάρτα, τίποτα. Πε. Ισπανία, CM. Παρέχω. Πω, πώς το είναι double. Είναι double. Και είναι ο Μανιάν 87, εντάξει. Φόντερ. Αλλά θέλω και κάμια special card ακόμα. Τώρα μόνο ρασπαντόρι δεν γίνεται. Λοιπόν, πάμε ένα 83x10. Και πάμε σε μονοψήφιο. Οπότε πάλι δεν είναι special στην αρχή. Τουλάχιστον παρέχω duplicate. Και ένα duplicate, ένα Google. Κακό. Πολλά duplicates. Σίγουρα είναι αντρέ. Οπότε θα κάνω quicksell, θα κάνω recovery, το παρέχω, οι άλλοι δεν με γιάζουν. Γιατί θα πάρω κι άλλα duplicates μετά, οπότε θα μαζέψω κι άλλα. Ωραία λοιπόν, 100 και 84,5. Πάμε πάλι το 85x2. Καμιά special κάρτα, δηλαδή Αγγλία πάλι, left wing, πω. Έστω να αυτή hemp. Είναι double walkout. Μέσα. Κατά καλό rating έστω. Είναι Modric, μέτριο. Δεν θυμάμαι αν είναι τρέ ή αντρέ. Χεμπ. Τρέ είναι ευτυχώς. Δεν βλέπω να τυχαίνουμε special card από την αλήθεια. Τουλάχιστον θα πάρουμε φόντερ. Λοιπόν, 84x5, 85x2. Πάμε ένα 83x10 ακόμα. Δεν είναι πάλι special αρχικά. Γαλλία, right wing, Dembélé. Dembélé. Δεν είναι double κιόλας. Δεν ξέρω, σίγουρα έχουν φάει νερφ τα 83x10. Δηλαδή, παλιά ήταν πολύ καλύτερα. Τώρα τυχαίνεις 3 team of the week. Τώρα θα φάνω quick, αλλά 3 team of the week πρώτη φορά βλέπω. Εντάξει, και μόνο που είχε 3 είναι καλό πακέτο, να πω την αλήθεια. Φανταστείτε να είναι τώρα το καλύτερο μας πακέτο από 53 αυτό. Σε τιμή αυτό είναι. Λοιπόν, 83x10, έχουν μείνει 2. Πάμε να ακούμε. Όχι, δεν είναι. Πω, Μπενασέρο 84. Χριστέ μου, τι να. Πω, πω, κοιτάξτε, duplicate. Καλά, έφυγαν τώρα, δεν έχω καν όρεξη τώρα να κάθομαι να κάνω SBC. Απίστευτο, 84 το καλύτερο από 83x10. Μπάσχε το σώσει το icon στο τέλος, γιατί από εδώ δεν βλέπω ότι χαίρομαι κάτι. Λοιπόν, πάμε και το άλλο 83x10, γιατί είναι πάρα πολύ κακά. Κλασικά δεν είναι special. Κόμπελ, έστω. Κόμπελ, κανένα double cockout. Είναι. Λεβαντόφσκι 90, εντάξει, αυτό είναι καλό πακέτο. Τώρα δεν θυμάμαι αν έχω το κόμπελ. Ευτυχώς όχι, και team of the week, και 85 και 86, καλό πακέτο, εντάξει. Καλό 83x10 είναι αυτό. Τώρα φάει quicksell, έχω κάνει τώρα πολύ φοντερ quicksell. Αλλά θα πάρουμε κι άλλο, οπότε εντάξει. Καλό 83x10 ήταν αυτό. Αλλά special κάρτα, εκτός από team of the week, δεν βγαίνει με τίποτα. Λοιπόν, 100 και έχω 2 αντρέ, πάμε το ένα. Και έχουμε 4 πακέτα. Ούτε πάλι εδώ special, δηλαδή. Τι είναι αυτό, Odegaard, δεν είναι καν Haaland. Δεν είναι καν double walkout. Πολύ μέτριο. Πω, τον έχω κιόλας. Και ο Νάνα, εντάξει, τώρα θα βγει το icon αναγκαστικά. Δεν έγινε τώρα τόσα double, γιατί θα είναι πολύ κρίμα να τα κάνω. Οπότε ο Odegaard, ο Νάνα, Χόιμπεργκ και αυτή την Κέλλη. Μπας και δώσει κάτι το icon pick, αν και δεν νομίζω. Εντάξει, δεν μπορώ να πω και τώρα κάτι για τα icon, γιατί έχω τύχει καρίντσα και πούσκας. Τέλος πάντων, πάμε να το κάνουμε γι' αυτό.
Τα άλλα ντουμπλ τώρα δεν ξέρω που θα τα βάλω. Λογικά πάλι θα τα βάλω στο Icon Pack γιατί θα έχουμε πιστεύω. Ωραία. Από τα νιούες θα δούμε. Ωραία, ήταν ο Ντεγκάρτ, ο Νάνα. Ο Άσπας δεν είναι, αλλά θα μπει. Και ο Χοεμπέργκ ήταν και αυτή Κέλλη. Ωραία, 86 ήταν, οπότε πρέπει να βάλουμε και κάτι παραπάνω. Ωραία, βάλω το παρέχω. Βάλε και αυτή. Και αυτό. Γενικά πολύ φόντερ έχω. Δεν ξέρω, σκέφτομαι να κάνω και κάνα Nikon, κάνα Eusebio. Οχταξάρι και αυτά δεν έχω γενικά πολύ. Βλέπετε εδώ έχω πολύ φόντερ. Ωραία, βγαίνει έτσι. Βγαίνει, όχι. Πρέπει να βάλω κάτι παραπάνω στο 84. Με Arnold. Βγαίνει, μπας και μπαίνει και 85 για να δούμε. Δεν μπαίνει, οπότε βασικά είναι τρέο Arnold, βάλε έναν Dembélé εδώ. Οπότε έτοιμο το Icon Pick για να δούμε. Μπας και σώσει λίγο το pack opening να δώσει κάτι. Icon Pick. Και έχει και Centurions μέσα. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε. Πούσκας είχα δείξει το προηγούμενο. Γενικά δεν μου πολύ αρέσουν τα Icon Packs. Τα θεωρώ λίγο scam. Αλλά τελευταία πάνε καλά. Οπότε πάμε 87 στην Icon Pick. Κατευθείαν έφυγε για να δούμε. Ω, απίστευτο! Απίστευτο πικ Πούσκας και Βιερά. Παίζει να είναι από τα καλύτερα. Καλά, στην αρχή είδα μόνο το Πούσκας και λέω δεν είναι δυνατόν, αλλά Βιερά είναι απίστευτο. Πόσο πάει? Φοβερό είναι ο Βιερά. Πόρε, πάει 2 εκατομμύρια σχεδόν. Απίστευτο, δεν περίμενα να πάει τόσο. Πάει περισσότερο, έχει τη διπλή τιμή από το Πούσκας σχεδόν. Ακραίο, εντάξει, από την αλήθεια είναι λίγο overpriced, αλλά μιλάμε ακραίο. Εντάξει, τελικά τόσο στο pack opening το Icon Pick, Vieira ακραίο. Είναι η πρώτη φορά γενικά που τυχαίνω Vieira. Τόσα FIFA δεν είχα δείξει ούτε μία φορά. Απίστευτο πουλ. Απίστευτο, οπότε θα μπει στο mod τη στον Dion. Καλά, δεν είναι αυτό το πρόβλημα, θα μπει σίγουρα. Ακραίο. Ακραίο Vieira. Φοβερό Icon Pick γενικά, έχει και Πούσκας μέσα. Οπότε εντάξει, τώρα τόσο CS στο τέλο, δεν μπορούμε να πούμε κάτι. Απίστευτο, Vieira πάει 2 μοίρα. Όχι απλά ακριβώ Icon. 2 εκατομμύρια, μιλάμε είναι από τους λίγους icons που κάνουν τόσο. Δεν ξέρω, δεν τον έχω πολύ δει το Vieira φέτος. Πιστεύω είναι από τις σπάνιες κάρτες στο Big Game. Γενικά πάρα πολύ ωραία κάρτα. Φοβερό, 2 εκατομμύρια pool και Πούσκας μέσα που τον είχα τύχει. Εντάξει, φοβερό. Απίστευτο, εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Και μένουν και 4 πακέτα ακόμα. Πάμε το 100K. Φοβερό pool, φοβερό. 2 εκατομμύρια pool. Πραγματικά φοβερό. Βραζιλία CB, Thiago Silva κλασικά καλά. 200 φορές τον έχω τύχει και αυτόν. Αλλά καταπληκτικό πολύ το Icon. Τελικά με πάνε πολύ καλά τα Icon τώρα τελευταία. 13 duplicate. Κόλλησε κιόλας, τα έπαιξε. Ωραία, τώρα quick sell όλοι. Φοβερό, φοβερό Icon Pick. Και πρώτα είδα το Πούσκας και λέω δεν γίνεται αυτό. Λέω θα το δε. Πάει και τώρα με το Vieira τόσο CA. Τελευταία στιγμή, αλλά δεν μπορώ να πούμε κάτι. Μπαρτσελώνα, τι είναι αυτό. Πέδρη, νομίζω τον έβαλα ευτυχώς το Icon Pick. Όχι, το φω, τον την πελέβαλα. Τώρα θα τον κάνω recover. Το έχω κάνει πολύ τώρα εφόντερ το Quixel. Το ξέρω ότι είναι βλάκι αυτό, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, και έχουμε 2 τρετόρα, 85x2 και Ultimate Pack. Πάμε το 85x2. Δεν είναι special. Τι είναι αυτό, Odegaard πάλι. Είναι τρε τουλάχιστον. Δεν είναι double walkout. Οπότε πάμε και στο τελευταίο pack του pack opening.
Duplicate. Ωραία, τα packs γενικά ήταν, να πω την αλήθεια, εντάξει, ήταν κακά τα packs, αλλά τόσο CS στο peak, πότε δεν έχει και πολύ νόημα να λέμε για τα packs. Ωραία, τελευταία, ultimate pack, Ολλανδία CB, De Ligt, Van Dijk, De Ligt, αν θα είναι double walkout, δεν είναι. Οπότε αυτό είναι το βίντεο, πραγματικά φοβερό το icon pick, τόσο CS η τελευταία στιγμή ευτυχώς. Αν έχει και τίποτα άλλο πίσω, 85, εντάξει. Πω, κοιτάξτε εδώ duplicate. Φοβερό, φοβερό icon pick. Και μετά από πούσκας κιόλας, δηλαδή δεν το περίμενα ότι έχω δύο σε redub icon picks. Και όχι απλά μέτρια να πεις προς το καλό, ήταν και τα δύο απίστευτα. Και σε τιμή και in game. Γιατί και οι δύο in game είναι φοβεροί, οπότε αυτό είναι το βίντεο. Πάρα πολύ καλό. Κλείνουμε ωραία τη χρονιά με ένα πολύ καλό icon. Βιερά. Οπότε θα μπει στο mod release στον Τεγιόν. Καλά, δεν έχει και πολύ νόημα. Αν και μου άρεσαν και οι δύο. Αλλά Βιέρα πιστεύω είναι άλλο επίπεδο. Θα δείξει κιόλα στην game. Αλλά για να πάει 2 μοίρα, κάτι σημαίνει αυτό. Οπότε, αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και ένα sub. Τελευταίο βίντεο του χρόνου. Οπότε, εύχομαι σε όλους καλή χρονιά. Και το επόμενο βίντεο θα είναι λογικά την άλλη εβδομάδα σίγουρα. Με τη νέα χρονιά. Δεν ξέρω τι θα είναι. Μπορεί να έχουμε κι άλλο icon στο επόμενο βίντεο. Οπότε, αν σας άρεσε, κάντε ένα like και ένα sub και θα τα λέμε στο επόμενο. Γεια σας.